Κορυφώνεται η αγωνία για το μέλλον της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον να καταβάλουν προσπάθειες να μεταπίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, μιλώντας στο περιοδικό Σπίγκελ, είπε χαρακτηριστικά πως εάν ο Αμερικανός πρόεδρος υπαναχωρήσει από τη συμφωνία, αυτό θα άνοιγε το κούτι της Πανδώρας, προσθέτοντας όμως πως δεν πιστεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει πόλεμο. Ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ρουχανί, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ιστορικά θα το μετανιώσουν. Η Τεχεράνη επιμένει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα δεν αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ως εκ τούτου δεν διαπραγματεύεται περαιτέρω τη συμφωνία η οποία υπεγράφει το 2015 και έχει ως αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων που της είχαν επιβληθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος αναμένεται να λάβει την τελική του απόφαση μέχρι τις 12 Μαΐου, έχει επανειλημμένα ασκήσει δρυμία κριτική για τη συμφωνία, την οποία αποκαλεί με κάθε ευκαιρία παράλογη.